Καλώς ήρθατε στο pkfi.gr. Πάμε να φτιάξουμε παρέα έναν εύκολο μουσακά με λιγότερες θερμίδες. Ας δούμε τι θα χρειαστούμε. 1 κιλό πατάτες, 3 μελιτζάνες, μισό ψηλό κομμένο κρεμμυδάκι. Αν δεν γνωρίζετε πώς να κόψετε τα λαχανικά σας, μπορείτε να βρείτε το αντίστοιχο βίντεο στην ιστοσελίδα μας. 2 κουταλιές της σούπας περτέν, 1 μείγμα μυρωδικών που είναι δυόσμος βασιλικός και ρίγανη, 1 κουταλάκι του γλυκού το καθένα, μισό ποτήρι κόκκινο κρασί, 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 1 κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάρδο, 1 κουταλάκι του γλυκού μπαχάρι, 7 με 8 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, πιπέρι, αλάτι, 1 κιλό κιμά, ο οποίος μπορεί να είναι χοιρινός ή μοσχαρίσιος ή και μισός-μισός, και 4 ντομάτες, τις οποίες θα ποτοποιήσουμε στο μπλέντερ. Ξεκινάμε κόβοντας τις πατάτες και τις μελιτζάνες. Θα τις κόψουμε σε ροδέλες. Το ίδιο κάνουμε και με τις μελιτζάνες. Παίρνουμε ένα ταψάκι, στρώνουμε λαδόπουλα, αδειάζουμε μέσα τις πατάτες, τις στρώνουμε, βάζουμε από πάνω 2 κουταλιές περίπου της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, λίγο πιπέρι και λίγη ρίγανη. Είναι έτοιμες να πάνε για ψήσιμο. Τις πατάτες θα τις ψήσουμε στους 180 με 200 βαθμούς, ανάλογα το φούρνο, για 30 με 35 λεπτά περίπου. Η μισή ώρα έχει περάσει, πάμε να βγάλουμε τις πατάτες από το φούρνο. Έτοιμες! Το ίδιο θα κάνουμε και με τη μελιτζάνα. Σε ένα ταψάκι με λαδόπολα, θα στρώσουμε τις μελιτζάνες. Στη μελιτζάνα θα βάλουμε περισσότερο λαδάκι, γιατί το ρουφάει. 2 με 3 κουταλιές περίπου. Λίγο πιπέρι. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και λίγη ρίγανη. Και αυτή είναι έτοιμη να πάει για ψήσιμο. Τις μελιτζάνες θα τις ψήσουμε στους 180 βαθμούς με 200, ανάλογα το φούρνο, για 20 με 25 λεπτά περίπου. Και οι μελιτζάνες είναι έτοιμες. Συνεχίζουμε φτιάχνοντας τον κιμά μας. Παίρνουμε το τηγάνι μας, το βάζουμε πάνω στο μάτι της κουζίνας, ανάβουμε το μάτι μας, αδειάζουμε μέσα το λάδι, το κρεμμύδι και θα το σοτάρουμε για μισό λεπτό. Το κρεμμυδάκι μας έχει αρχίσει και ροδίζει, θα προσθέσουμε τώρα και τον κιμά. Σοτάρουμε και το κιμά για 2-3 λεπτάκια. Σβήνουμε με το κρασί και θα το αφήσουμε να εξατμιστεί για 1 λεπτό. Προσθέτουμε την ντομάτα. Τον μπέτε. Τη ζάχαρη, το μοσχοκάριδο, το μπαχάρι, τα μυρωδικά μας και ανακατεύουμε. Βάζουμε πιπέρι. Αλάτι. Ανακατεύουμε καλά. Θα χαμηλώσουμε το μάτι μας στη μέση περίπου και θα τα αφήσουμε να βράσουν για 20 λεπτά. Πού και πού τα ανακατεύουμε. Ο κιμάς μας έχει πιει όλο το ζουμάκι του και είναι έτοιμος. Τώρα θα φτιάξουμε τη μεσαμέλ. Ας δούμε τι θα χρειαστούμε. 1 λίτρο γάλα, 2 αυγά, 6 γεμάτες κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 1 κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο. Παίρνουμε μια κατσαρόλα,
αδειάζουμε μέσα το γάλα, προσθέτουμε το λάδι, το αλάτι, το μοσχοκάριδο, το αλεύρι και στο τέλος τα αυγά. Ανάβουμε το μάτι μας, παίρνουμε το σύρμα και ανακατεύουμε καλά. Ανακατεύουμε συνέχεια μέχρι που να πήξει για να μην μας κολλήσει. Έτοιμη! Παίρνουμε ένα ταψάκι, ένα πυρέξ, θα βάλουμε πρώτα τις πατατούλες μέσα, τις στρώνουμε. Από πάνω από τις πατάτες θα βάλουμε τις μελιτζάνες. Αδειάζουμε μέσα το μισό κιμά, τον στρώνουμε να πάει παντού και από πάνω θα βάλουμε πάλι πατάτες. Βάζουμε και τις μελιτζάνες, προσθέτουμε και τον υπόλοιπο κιμά και από πάνω αδειάζουμε την μπεσαμέλ. Τη στρώνουμε και αυτή να πάει παντού και είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Το μουσακά το ψήνουμε στους 180 με 200 βαθμούς ανάλογα το φούρνο για 40 με 45 λεπτά περίπου, μέχρι που να ροδίσει η μπεσαμέλ από πάνω. Τα 40 λεπτά έχουν περάσει, πάμε να βγάλουμε το μουσακά από το φούρνο. Έτοιμο! Φτιάξτε και εσείς μαζί με αυτόν τον υπέροχο μουσακά και μην ξεχνάτε, ρωτήστε μας και θα σας δείξουμε στο subtitles.gr.